Εάν έχει υπομονή ο κόσμος και κάτι να περιμένει όπως στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να βολέψει τον παραγωγό. Ο κόσμος δεν περιμένει τώρα αυτή τη στιγμή να πάρει ούτε την απόδειξη. Ναι, δεν κάνει γρήγορα τις δουλειές του. Αν περιμένει ο κόσμος και πάρει να περάσει με την κάρτα, ίσως βολέψει. Φοβάσαι και το γεγονός ότι αυτό το, η προμήθεια που παίρνει η τράπεζα μπορεί να μετακυλιστεί στον πελάτη αναγκαστικά. Αυτό για, κατά τη γνώμη μου θα πάει λογικά στον πελάτη. Θα πάει λογικά στον πελάτη. Όλα τα έξοδα ανεβαίνουν. Έχουμε αντέξει κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε και εμείς να αντέξουμε άλλο. Αναγκαστικά θα το περάσουμε στον πελάτη. Άρα η φοροδιαφυγή είναι αλλού. Η φοροδιαφυγή δεν πιστεύω ότι βρίσκεται στις λαϊκές ούτε γενικότερα σε πολλά πράγματα. Όχι μόνο στο πόσο. Εντάξει, οι τιμές για μένα, η γνώμη μου, παρά την εποχή μου, πιστεύω ότι είναι για την εποχή πάρα πολύ καλές για τον κόσμο. Εάν μπείτε στα σούπερ μάρκετ, κοιτάξτε τον τιμοκατάλογο των σούπερ μάρκετ να το συγκρίνετε με τις λαϊκές. Είναι και ποιότητα όμως εδώ η λαϊκή, έχει και την ποιότητα. Κοιτάξτε και την ποιότητα του σούπερ μάρκετ και τις λαϊκές και τις τιμές. Στη λαϊκή μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Υπάρχουν και η αλφα ποιότητα, υπάρχει και η β'. Πιστεύω ότι οι τιμές είναι πολύ καλές. Απλά να μπείτε και στα σούπερ μάρκετ. Να μην βγάζει τηλεόραση μόνο το ότι γίνεται στις λαϊκές. Σε τιμοκατάλογο λαϊκών. Και τον τιμοκατάλογο του σούπερ μάρκετ. Πράγματα είναι απόλυτα, τα βλέπετε. Και πράγματα αξία. Τα κουράκια και τα τιμές 2 ευρώ. Κολοκύθια 2 μελιτζάνες. Εντάξει, μελιτζάνες δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι με 3 ευρώ. Ας πάμε και εποχιακά. Ναι, βέβαια. Χόρτα δεν φύγανε, μαρούλια δεν φύγανε. Πολύ δύσκολα. Έχει χωριστεί ο κόσμος από τις γιορτές. Εντάξει, είχαν τα έξοδά τους για αυτοί οι άνθρωποι. Το θέμα είναι με εσάς τώρα, με το πώς, που, με τα POS, τι γίνεται. Κανένας δεν είναι απλώνει να βγάλει κάρτα στη λαϊκή. Τζάμπα θα τα πάρουμε να πληρώσουμε, τζάμπα τα λεφτά από την τσέπη μας. Που καταρχάς θα ήταν επιδοτούμενα όλα. Εντάξει, δεν είναι μια μικρή επιδότηση 150 ευρώ, αλλά αυτό φτάνει 500. 326 αγορά του, 46 ευρώ το μήνα οι υπηρεσίες. Και η αναβάθμιση με την ταμιακή μηχανή άλλα 150 ευρώ, πού τα έχουμε στον δρόμο, τα βρίσκουμε εμείς. Εμείς έχουμε και ένα κομμάτι ψωμί εδώ πέρα. Δεν έχει έρθει κανένας για να πληρώσει. Κανένας με κάρτα, ούτε για την παράσταση. Δεν τη θέλουν την κάρτα στη λαϊκή. Γιατί δεν τη θέλουν, γιατί μετά αναγκαστικά οι τιμές ανέβουν. Δεν με συμφέρει εγώ να πουλάω 2 ευρώ αγκουριά. Πουλάω 3,5. Να βάλει το πώς για εισπράξεις πάνω από 10 ευρώ να χρησιμοποιήσει την κάρτα. Τώρα έρθει άλλα πάνω ένα σκόρδο. Που κάνει 30 λεπτά και να περιμένει να τη βγάζει καρτάκι για 30 λεπτά. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ή βρέχει, ή με τον ήλιο. Θα μπλοκάρουν τα πράγματα. Άμα μπλοκάρει, δεν θα δώσει το αλλού να βγάλει απόδειξη. Όχι, λέω, κανένα δεν ζητήσει σήμερα κάτι. Εμείς για να φέρουμε τα πράγματα εδώ, αυτή είναι μια μόνη φορά. Δεν έχονται μόνο στα πράγματα προς τον πάγκο. Και με τεράστια έξοδα. Και στου δύο πόνου και. Δεν χρειάζεται να πω τα τρελά και τα υπόλοιπα. Και με προσωπική εργασία. Εγώ, η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Γιατί αν βάλω εγώ εργάτες, χαίρετε. Και ο κόσμος έρχεται εδώ στη λαϊκή γιατί βρίσκει καλές τιμές και ψωνίζει. Έχει επιλογή. Έχει στο σούπερ μάρκετ που θα μπει, σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ. Ένα μήλο έχει απάνω πάγκο εκεί. Εδώ είναι 20 πάγκοι με μήλα. Ή ντομάτες ή οτιδήποτε. Έχει επιλογή να διαλέξει και να διαλέξει και τιμές. Εγώ πουλάω ένα 80 ευρώ μήλα. Έχει με ένα ευρώ άλλο μήλα, 1,5. Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η κάρτα κατά τη γνώμη σας? Στη λαϊκή δεν χρειάζεται γιατί εδώ δεν έχουμε, μια μπρέλα έχουμε. Να μου κάνω μαγαζί στη στεκασμή. Τι θα πρωτοφυλάξουμε εδώ. Σε μια βροχή, σε έναν αέρα, ξέρεις τι γίνεται. Στη λαϊκή παίρνει και σε μπρέλες πάλι. Και εμάς μαζί. Τι θα έχω και το λογιστή εδώ στον παγκό. Υποχρεωτικά λέει, θα μπήκε πρόσημο 1500 ευρώ. Βάλτε το, θέλετε, δεν θέλετε, δεν ξέρω. Εσείς τελικά θα συμμορφωθείτε, τι βλέπετε, ή θα το σταματήσετε. Θα το πάρω αναγκαστικά. Δεν έχω που να ζήσω. Δεν θέλουμε κάρτα στο παζάρι εμείς στη λαϊκή. Δεν είμαστε πλούσιοι. Αυτοί να καθόμαστε στις καρέκλες που σκοτώνται στα σούπερ μάρκετ και πουλάνε. Κάνει κρύο, φυσάει αέρα. Εδώ που διάσαμε από το κρύο. Ποιο θα κόψει, το θέλει τρία χέρια εδώ να έχει. Στα σούπερ μάρκετ τα παίρνουν τα ψώνια, τα πάνε μπροστά, όλα μαζωμένα. Και έχει αυτό, πατάει και τη βγάλει με την κάρτα. Τότε που διάσουμε με την κάρτα εμείς. Οι πελάτες δεν φταίνουν, αλλά εκείνοι που βγάζουν τον νόμο φταίνουν. Και άμα πάνε έτσι πέσει ευρωεκλογικέ πίσω, δεν ψηφίζουμε τον ίδιο, ναι. Θα το ξέρει πες. Αυτό που κάνανε με τι κάρτε εδώ στο παζαρί, σε ευρωεκλογικέ δεν ξέρει να ψηφίζει ο κόσμο τα ίδια. Να παίρνουν, να αλλάξουν οι πες τους. Να τα αποφύγουμε δεν μπορούμε, αλλά τουλάχιστον να μα βοηθήσουν να μα επιδοτήσουν πάρα πολλά χρήματα. Δεν πρόκειται να βγουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, 350 κάνει το POS. Θέλει η συνδυασία στη αμυγή και η μηχανή είναι πάρα πολλά χρήματα. Τουλάχιστον να μα βοηθήσει η κυβέρνηση κάποιο από του λαϊκού να μα επιδοτήσουν. Όλα τα πάντα.
τουλάχιστον το 350 του ΠΕΣ μπορούσε να το είχαν πάει 250. Είναι πάρα υπερβολικό το ποσό για μας. Πρέπει να μειώσουν και την προμήθεια. Όλα πρέπει να μειώσουν. Γιατί θα μετακινηθεί στο προϊόν. Ναι, βέβαια. Και να ξέρει ο κόσμος ότι ακριβήνουν και οι τιμές, το λέμε σαν αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα έχει προμήθεια τράπεζα, η εφορία, όλα τα πάντα αναγκαστικά θα αυξήσουν μέχρι τις τιμές. Θα το ξέρει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Γιατί αν ξέρετε ότι εμείς αυτά τα πράγματα που πουλάμε, δίνουμε και δώρα στον κόσμο, πήγαινε ένα 200, λέμε ένα κιλό. Αυτά τα πράγματα, αν μπουν κάρτες, δεν θα γίνουν. Να το ξέρει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί είναι δύσκολο για εμάς. Κάρτα είναι να κλείνουν τα μάτια εμάς τους φτωχούς. Εκεί που είναι τα λεφτά, γιατί δεν πάνε. Αυτό ξέρω. Εκεί δεν είναι τα λεφτά. Για τους παραγωγούς δεν είναι βάρος αυτό το πράγμα. Αυτό τους καταστρέφει. Όλους. Γιατί εμάς δεν μας κάνει. Θα σας πω κάτι το τελευταίο. Κάθε καρτούλα όποιος κοιτάει, τις έχω μαζέψει. 3 ευρώ. Προμήθεια. Πάντα με μετρητά. Το πώς το βλέπεις αυτό το μέτρο να ψωνίζει, να έχει τη δυνατότητα και ο πελάτης να ψωνίζει με κάρτα στη λαϊκή αγορά. Ναι, αν θέλουν να κυνηγήσουν η φοροδιαφυγή δεν είναι εδώ, η φοροδιαφυγή είναι αλλού. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλα επαγγέλματα που δεν τα κυνηγάει η κυβέρνηση και εκεί πρέπει να εντοπίσει τη φοροδιαφυγή. Είναι πολύ μεγαλύτερη φοροδιαφυγή από τη λαϊκή των 50 λεπτών και των 1 ευρώ και του 2. Και εσείς ως καταναλωτές προτιμάτε τη λαϊκή αγορά, βρίσκετε καλές τιμές και οι οποίοι τι προτιμάτε, αλλά δεν φοβάστε ότι η προμήθεια των τραπεζών της κάρτας θα μετακυλήσει στο αναγκαστικά, δεν μπορεί να κάνει. Όχι, δεν το φοβάμαι, προτιμώ να ψωνίζω στη λαϊκή. Αυτό πρέπει να το στηρίξουμε γιατί σε λίγα χρόνια το βλέπω να τελειώνει. Μας αναγκάζουν να ψωνίζουμε στο σούπερ μάρκετ το κρέας, το ψωμί, το τυρί και τα λαχανικά. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα που υπάρχει εδώ, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές, είναι οι άνθρωποι που 365 μέρες είναι μέσα στο χωράφι, μέσα στο κρύο, μέσα στη ζέστη και πρέπει να τους στηρίξουμε γιατί είναι οι μόνοι που δεν κερδίζουν από τη δουλειά τους και θεωρώ ότι η προσωπική επαφή που υπάρχει στη λαϊκή δεν υπάρχει αλλού στα πρόσωπα σούπερ μάρκετ. Αυτό πρέπει να συνεχίσουμε και να το μεταδώσουμε και στα παιδιά μας γιατί αν το χάσουμε αυτό οι τιμές στα σούπερ μάρκετ θα εκτιναχτούν.